Την απογοήτευση της Λευκωσίας για τη στάση ορισμένων Ευρωπαίων εταίρων σε σχέση με τις τουρκικές παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στη Μόσχα, καθησυχάζοντας τις βρετανικές ανησυχίες. Το Κυπριακό θα βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη με τον Υπουργό Ευρώπης David Littington στο Λονδίνο. Την απογοήτευση της Κυπριακής κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει υποστήριξη από ορισμένους Ευρωπαίους εταίρους σε σχέση με τις τουρκικές παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας σε εκδήλωση χθες βράδυ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ εταίρων πρέπει να είναι αμφίδρομη. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ουκρανίας, το οποίο η Κύπρος υποστήριξε ενεργά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με μεγάλο κόστος για την κυπριακή οικονομία. Αναμένουμε, επισήμανε ο κ. Χριστοδουλίδης, την ίδια αλληλεγγύη από τους εταίρους μας στην Ένωση σε θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στη Ρωσία, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι εντασσόταν στην μακρά πρακτική ισότιμης ενημέρωσης όλων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας επί των τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό. Μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, τόνισε ο εκπρόσωπος, δεν μπορεί να αγνοεί κανένα από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε την Τουρκία για τις ενέργειές της στην Κυπριακή ΑΟΣ, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν άφησε στην Κυπριακή κυβέρνηση άλλη επιλογή από την αναστολή των συνομιλιών. Κατέστησε ωστόσο σαφές ότι η Κυπριακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις εφόσον σταματήσουν οι τουρκικές προκλήσεις. Την εκδήλωση διοργάνωσαν μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, Πίτερ Ντρουσότη. Το Κυπριακό θα βρίσκεται στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη με τον Υπουργό Ευρώπης David Littington στο Λονδίνο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Foreign Office και σε αυτήν θα συζητηθούν επίσης οι διμερείς σχέσεις καθώς και ευρωπαϊκά και περιφερειακά θέματα. Ο κ. Κασουλίδης βρίσκεται στη Βρετανική Πρωτεύουσα για τη συνάντηση της Υπουργικής Ομάδας Δράσης της Κοινοπολιτείας. Έχουμε Skype, το Θανάση τον Καβό από το Λονδίνο, τον συνάδελφο. Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα, Σταυριανή, από το Λονδίνο, ελπίζω να με ακούτε. Σε ακούμε και σε βλέπουμε πολύ καλά σήμερα. Λοιπόν, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Λονδίνο. Χθες μίλησε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Με ποια αφορμή? Ναι, καταρχάς από ότι είναι εδώ και ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναχωρεί σήμερα, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κασουλίδης. Πραγματοποιούν χωριστές επαφές. Ο κύριος όγκος των επαφών, τον κύριο Χρυσοδολίδη, ήταν χθες. Το βράδυ λοιπόν είχαν διοργανώσει αρκετοί βουλευτές από όλα τα μεγάλα κόμματα σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, τον κύριο Ντρουσότη, μια συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων με θέμα τις εξελίξεις γύρω από την Κύπρο. Η έμφαση λοιπόν σε αυτή την κεντρική ομιλία του κυρίου Χριστοδουλίδη ήταν προφανέστατα το Κυπριακό, όχι μόνο αυτό ωστόσο. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν αρκετά ειλικρινής σε όλα, αυτό σχολιάστηκε χτες και από τους βουλευτές που συμμετείχαν αλλά και από τα μέλη της Ομογένειας. Εννοείς τους βουλευτές κυρίως της Κύπρου ήταν και στην εκδήλωση συμμετείχαν και βουλευτές που δεν χαρακτηρίζονται ως φίλοι της Κύπρου, έχει σημασία. Ήρθε για παράδειγμα ένα μέλος των Λόρδων που δεν συνηθίζει να έρχεται σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η πλειοψηφία πάντως των βουλευτών ήταν οι φιλοκύπριοι βουλευτές. Να υπενθυμίσω βέβαια εδώ ότι έρχονται και εκλογές εδώ στην Βρετανία. Επομένως, θεωρείται καλό και από την ηγεσία της οργανωμένης παροικίας εδώ να υπενθυμίζεται στους Κύπριους που έχουν δικαίωμα ψήφου ποιοι είναι οι βουλευτές που εργάζονται για τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά με πολύ κέρυες τοποθετήσεις. Να πω καταρχάς ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης, όπως είπα, ήταν απόλυτα ειλικρινής και ευθύς. Είπε ότι έχει προκαλέσει απογοήτευση και λύπη στην Κυπριακή κυβέρνηση το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει την στήριξη που αναμενόταν σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία σε σχέση με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης σε ένα μήνυμά του προς τους εταίρους ότι η αλληλεγγύη είναι αμφίδρομη,
Όπως εμείς, είπε χαρακτηριστικά, έχουμε στηρίξει την συνένεση στην Ουκρανία παρά το κόστος που αυτό έχει επιφέρει στην κυπριακή οικονομία που ανακάμπτει, μετά από απόφαση του Eurogroup, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχουμε δει αντίστοιχη αλληλεγγύη στο θέμα των τουρκικών παραβιάσεων. Σε συνέχεια, μάλλον στην αρχή της ομιλίας του, επιχείρησε να συνοψίσει το ιστορικό του νεότερου γύρου διαπραγματεύσεων και πώς έχουμε οδηγηθεί στη σημερινή κατάσταση. Επέκρινε δρυμύτατα την Τουρκία λέγοντας πως παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη συνέχεια τόνισε πως η κυπριακή κυβέρνηση, η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αυτή που είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν σταματήσουν οι τουρκικές προκλήσεις και μάλιστα παρέδωσε σε μια σειρά προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Δυστυχώς είπε αυτές οι προτάσεις έχουν απορριφθεί από την άλλη πλευρά. Και στη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του αφαιρώθηκε στην επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ρωσία. Γνωρίζει καλά ο κ. Χριστοδουλίδης ότι και εδώ ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά. Είχαμε ακόμα και το Foreign Office να εκφράζει ανησυχία για αυτή την επίσκεψη και πρέπει να πω ότι τις τελευταίες ημέρες οι τοποθετήσεις των αξιωματικών του Foreign Office είναι, θα έλεγα, αρκετά πιο μετρημένες, πιο ήπιες σε σχέση με όλα αυτά, μετά και από τις διαβεβαιώσεις, εξηγήσεις και ενδεχομένως και πιέσεις από την κυπριακή διπλωματία. Ο κύριος Χριστοδουλής λοιπόν είπε πως αυτή η επίσκεψη ήταν στο πλαίσιο της ισότιμης ενημέρωσης όλων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μια μικρή χώρα σαν την Κύπρο που τελεί υποκατοχή δεν μπορεί, δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοεί κανένα από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης κατηγόρησε, αν θες, ή μάλλον θα το θέσω όπως το έθεσε, ότι κάποιες από τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης είχαν στοιχεία παραπληροφόρησης, υπό την έννοια ότι αγνοούσαν το γεγονός ότι σε όλες τις συναντήσεις του, σε όλες τις συζητήσεις του στη Ρωσία, ο πρόεδρος Αναστασιάδης παρουσίαζε, υποστήριζε την αρχή θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία και ότι καλούσε τον πρόεδρο Πούτιν να επιδείξει και αυτός την σοβαρότητα που απαιτείται ώστε να διατηρηθεί η έθραστη εκεχηρία στην Ουκρανία. Τώρα, από εκεί και πέρα μίλησε και για τον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου. Προφανώς εκεί δόθηκε έμφαση μεταξύ άλλων και στο τομέα της ενέργειας, λέγοντας ότι θα μπορούσαν οι υδρογονάθρακες να μεταμορφώσουν το νησί σε έναν πυλώνα σταθερότητας και εφαρμογής του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Και αναφέρθηκε τέλος και στην οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα παρουσιάζει απτά και θετικά αποτελέσματα και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος της κρίσης, αλλά σίγουρα πλησιάζουμε στο τέλος. Στο τέλος του δρόμου, αλλά σίγουρα πλησιάζουμε στο τέλος της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα. Το λόγο πήραν και οι βουλευτές που ήταν παρόντες. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι από αυτούς αναφέρθηκαν σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Ουκρανία, τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία και συγκριτικά με τις αντιδράσεις της σε σχέση με τις ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο. Και τη στάση της Βρετανίας σχολιάστηκε, συζητήθηκε η στάση της Βρετανίας. Θα έλεγα όχι ιδιαίτερα. Διάφορες τοποθετήσεις άφηναν να εννοηθεί ότι γίνεται αναφορά στη Βρετανική κυβέρνηση. Και από τον κύριο Χριστοδουλίδη αντιλαμβανόμαστε ότι οι αναφορές του. Αξίζει να αναφέρουμε ακριβώς αυτό που θα έλεγα ότι ο κύριος Μπάρος, ο βουλευτής των συντηρητικών, σχολίασε πως δεν είναι σωστό για τη Βρετανία να μένει στο παρασκήνιο και να έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο σε όλα αυτά. Όπως είπε, θα πρέπει να επιδιώξει πιο πρακτικά την διευκόλυνση μιας λύσης στην Κύπρο και οι υπόλοιποι βουλευτές ήταν σε έναν βαθμό επικριτικοί έναντι ορισμένων εκ των ενεργειών της Βρετανικής κυβέρνησης. Πάντως όλοι τους διαβεβαίωσαν το μεγάλο ακροατήριο που είχε συγκεντρωθεί στην αίθουσα του Βρετανικού Κοινοβουλίου ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια για την προώθηση και την προάσπιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το λόγο βέβαια πήρε και ο κύριος Δρουσόδης, ο οποίος συντόνιζε και την εκδήλωση. Είπε χαρακτηριστικά πως
μετά από τόσα χρόνια στα οποία βρίσκεται στην Προεδρία της Ομοσπονδίας, δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα ουσίας έχουν γίνει προς την κατεύθυνση να αναλάβει η Τουρκία τις ευθύνες της και προς την κατεύθυνση λύσης, ενώ και αυτός μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο σε σύγκριση με την Ουκρανία. Μιλούσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σχολιάστηκε η στάση της Βρετανίας. Υπονοήθηκε πάντως. Πάντως, εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε την εντύπωση μάλλον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Βρετανία σε διάφορα που γίνονται και όχι ρόλο στο παρασκήνιο και μόνο. Στο αναφέρω χαρακτηριστικά ένα από αυτά που υπόθηκαν, το οποίο θα μπορούσε κανείς να το εκλάβει όσον αφορά στη Βρετανία, ήταν σε σχέση με τη Ρωσία και πάλι, τον κύριο Χρυσοδουλίδη, ο οποίος είπε ότι παραδοσιακά η Ρωσία υιοθετεί θετική για την Κύπρο στάση στο Συμβούλιο Ασφαλείας όποτε υπάρχουν συζητήσεις. Στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ όπως χαρακτηριστικά είπε, αντιπαρέβαλε μάλλον τη στάση αυτή της Ρωσίας με τις δυσκολίες, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, που κάποιες φορές παρουσιάζουν ορισμένα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα, ήταν ξεκάθαρο αυτό, ιδίως τα τελευταία που έγινε στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Θανάση, πριν σε αφήσουμε, σήμερα ο κ. Κασουλίδης έχει κάποιες σημαντικές επαφές σε σχέση με τον Κυπριακό. Ναι, καταρχάς ο κ. Κασουλίδης είναι εδώ για την συνάντηση της Υπουργικής Ομάδας Δράσης της Κοινοπολιτείας. Δύο συναντήσεις κάθε χρόνο κάνει αυτή η ομάδα. Σήμερα είναι μία από αυτές. Θα φάει όλο το πρωινό του και νωρίς το απόγευμα ο κ. Κασουλίδης αυτή την σημαντική συνάντηση. Το απόγευμα, αργότερα το απόγευμα, στις 5 ώρα Κύπρου, θα γίνεται εκτός από τον Υπουργό Ευρώπης, τον David Lidington, στο Foreign Office. Εκεί θα τεθεί προφανέστατα κυρίως το κυπριακό και βέβαια άλλα διμερή ευρωπαϊκά και περιφερειακά θέματα. Συνάντηση πάντως που επικεντρώθηκε στο κυπριακό είχε και ο κ. Χρυσοδουλίδης εχθές, πάλι στο Foreign Office, με τη Διευθύντρια του Γραφείου Ευρώπης του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας. Οι πληροφορίες λένε ότι εκεί συζητήθηκε το ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να επικρατούν έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις όχι χάρη διαπραγματεύσεων και διαλόγου, αλλά διαπραγματεύσεις ώστε να έχουμε μια θετική κατάληξη. Μάλιστα. Ωραία, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα. Εμείς για κυρία. Την απογοήτευση της Κυπριακής Κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν έχει λάβει υποστήριξη από ορισμένους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά με τις τουρκικές παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χρυστοδουλίδης. Μιλώντας σε εκδήλωση χθες βράδυ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ο κ. Χρυστοδουλίδης τόνισε ότι η αλληλεγγύη μεταξύ εταίρων πρέπει να είναι αμφίδρομη. Στο θέμα της Ουκρανίας, πρόσθεσε, η Κύπρος υποστήριξε ενεργώς την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το σημαντικό κόστος που είχε στην Κυπριακή οικονομία. Αναμένουμε, επεσήμανε ο κ. Χρυστοδουλίδης, την ίδια αλληλεγγύη από τους εταίρους μας στην Ένωση σε θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στη Ρωσία, ο κ. Χρυστοδουλίδης είπε ότι εντασσόταν στη μακρά πρακτική ισότιμης ενημέρωσης όλων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας επί των τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό. Μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, τόνισε ο εκπρόσωπος, δεν μπορεί να αγνοεί κανένα από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Την εκδήλωση διοργάνωσαν μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Πίτερ Ντρουσότη.